να κάνουμε τη σύνδεση αυτή με Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Του Ιτάλια, κάτσε να δούμε αν ακούει, γιατί είχε ένα θέμα με τα ακουστικά του. Νομίζω ότι ναι. Μας ακούτε, κύριε Υπουργέ? Μας ακούτε τώρα? Τώρα σε ακούω. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Μας και από την κυρία Παγώνη την καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Με Άρη Πορτοσάλτε τηλεοπτικά, δεν σας θυμάμαι, νομίζω πάρα πολύ καιρό πριν όχι, πάμε, φορά, έτσι δεν είναι? Όχι, μια φορά με αφορμή τη Μύκονο, που το είχα πει ότι είναι κομμουνιστής. Α, με αφορμή, ναι. Κομμουνιστής. Δεν είχαμε πει ότι αυτά είναι κομμουνιστικά πράγματα. Κύριε Υπουργέ, ποιος τι κέρδισε τελικά στα video games, ο Πιερακάκης? Ήταν μια τιτανομαχία. Θα δούμε και τις φωτογραφίες. Την οποία κατάφερα να επικρατήσω του Θοδωρή του Λιβάνιου. Ως δεύτερος λοιπόν. Ο στρατός μου τον κατετρόπωσε, αλλά μετά έπεσα πάνω στον. Γιατί είναι τόσο καλός ο Πιερακάκης όντως? Το ήξερα το παιχνίδι, το έπαιζα, ας πούμε, το ήξερα. Εγώ το έπαιζα πρώτη φορά. Ποιο παίζατε, ποιο παιχνίδι παίζατε? Κέρδισα και ένα καλά ήταν. Κάτι να σου πω πώς λέει ακριβώς για να μην στο πω λάθος, γιατί είμαι και δεν είμαι τόσο ειδικός εγώ. Να το Warcraft, μπράβο το Warcraft. Ναι, αλλά κύριε Γεωργιάδη, μπορεί να βγήκατε δεύτερος, αλλά πήγατε μπροστά στα κύπελλα. Πρέφα ηλεκτρονική έχει βγει. Αυτό είναι το θέμα. Πρέφα όχι. Πρέφα ηλεκτρονική δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αν κάποιο ξέρει να υπάρχει, να μου το στείλει, παρακαλώ πολύ. Τώρα, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ωραία εικόνα όμως. Είναι πολύ ωραία, ωραία εικόνα υπουργή και πρωτότυπη εικόνα. Τώρα, αν βλέπεις υπουργούς να παίζουν βίντεο game, δεν το έχεις ξαναδεί. Πάμε ωραία μπροστά, είπαμε και η εικόνα μου. Πάμε μπροστά, έτσι. Στη ΔΕΘ υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο περίπτερο, το οποίο έχει πάρα πολλά μέσα χώρους για να παίξουν βίντεο game. Μαζεύονται πάρα πολλοί νέοι. Είναι ο κατεξοχήν χώρος συγκέντρωσης των νέων παιδιών, των νέων γενικών της περιοχής και πάει και πάρα πολύ καλά. Είναι η αταξιόν της έκθεσης. Δηλαδή, λοιπόν, όσο πάνε στην έκθεση θα το επισκεφθούν σίγουρα και θα μην την κοχεί. Πολύ πλάκα. Έτσι, με ενεργητικό, πολύ ωραίο. Κάντε μας τη χάρη να πάμε τώρα σε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, ευχαριστώντας και την κυρία Ματίνα Παγώνη. Να είστε καλά, κύριε Παγώνη. Καλημέρα, κυρία Παγώνη. Θέλετε να πείτε τίποτα στον Υπουργό τώρα που είναι ευκαιρία? Κανένα αίτημα έχετε προς την ηγεσία? Πει στον Υπουργό τίποτα, δεν ακούσαμε για μισθολόγιο γιατρών, τίποτα. Κύριε Γεωργιάδη, είσαστε στο Υπουργείο Υγείας. Δεν μας έχετε υποστηρίξει ούτε μια φορά. Τι θα γίνει? Τώρα έχετε πάρα πολύ καλό Υπουργό Υγείας, οπότε θα πάτε εκεί. Είναι φίλος σας, γι' αυτό τα λέω. Επειδή είναι φίλος σας, εγώ ξεκινάω έτσι μια προετοιμασία για να κάνετε κι εσείς λοιπόν μπορείτε, την ανάλογη εισήγηση όταν για συναντηθούμε να διεκδικήσουμε. Να κάνω lobbying. Ναι. Για τον Υπουργό, για τον νέο Υπουργό Υγείας. Λοιπόν, σας βρίσκουμε σε 2-3 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Ο ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της υγείας και θα κάνει εκεί αυτά που γίνονται και πρέπει, θα τα κάνει όλα. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παγώνη. Γεια σας, κυρία Παγώνη. Καλημέρα. Λοιπόν, για έλατε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει πέσει η πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Το είπαμε από το πρωί. Υπάρχει πρόβλημα. Μπαίνουν οι γονείς και δεν μπορούν να μπουν. Ναι, να το επαναλάβουμε. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έρχονται διαμαρτύρειες. Βεβαίως. Παρουσία του Υπουργού. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο στο γενικό πριν πάμε στο μερικό. Η χθεσινή τοποθέτηση και η προχθεσινή του Πρωθυπουργού, κυρίως η προχθεσινή με τις εξαγγελίες, όλοι λένε ότι θύμισε προεκλογική περίοδο. Και το μόνο λένε που δεν μας είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι η ημερομηνία των εκλογών. Αυτό τώρα, κακά τα ψέματα, κύριε Υπουργέ, είναι σαν να γυρίσαμε στην προμνημονίων φάση των ΔΕΘ, στην πραγματικότητα. Γι' αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Τι λέτε λοιπόν? Θα μου πείτε, θα προαναγγείλετε εκλογές? Όχι, αλλά το κλίμα αυτό είναι που βγήκε. Και στα δημοσιεύματα σήμερα, αν το δείτε, πάλι το ίδιο κλίμα βγαίνει. Καταρχάς, για να μην το ξεχάσω, ο δημιουργός του Περιτέρ με τα gaming στη Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος Ανδρέας Δερδεμέζης. Και είναι το περίπτερο 17 για όσο να πάνε στην έκθεση, γιατί είναι πολύ ωραίο. Έχει μεγάλη πλάκα και είναι πολύ ζωντανό. Και εμένα, ξέρετε, μου αρέσει πάντα να προβάλλω αυτού που κάνουν καλή δουλειά. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ερώτηση. Ο Δερδεμέζης είναι κορυφαίος στα video game, κύριε Υπουργέ. Τυχαίνει να το ξέρω το παιδί αυτό. Γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λέω. Έτσι. Είναι ένα καταπληκτικό νέο παιδί που έχει φτιάξει αυτή την επιχείρηση, τη δραστηριότητα και με ένα μ' αρέσει να προβάλλουμε νέους ανθρώπους που κάνουν πράγματα. Σωστά, είναι πολύ ωραίο σωστά. Αυτό πράγμα. Για λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο κλίμα. Τι έγινε το Σάββατο? Τι έγινε το Σάββατο? Το Σάββατο έγινε κάτι που με ένα με κάνει πολύ υπερήφανο και αν θέλετε και σε προσωπικό επίπεδο εν μέρη, αλλά πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ σωστό. Όταν την Τρίτη ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ότι τελικά ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας για το 2021 κινείται με περίπου διπλάσιους ρυθμούς από τους αναμενόμενους, από αυτούς που είχαμε προβλέψει, από αυτούς πάνω στους οποίους είχαμε φτιάξει τον προϋπολογισμό μας, και βγήκαμε εμείς και πανηγυρίσαμε και είπαμε ότι αυτή είναι μια καταπληκτική επιτυχία της Ελλάδος. Η αντιπολίτευση δεν μπορούσε να πει και πολλά πράγματα, τι να πούνε, είχαν περίπου υποθυμίσει, αλλά τι είπανε, ποιο ήταν το σχόλιο τους και αυτό σε τι αφορά τους Έλληνες πολίτες.
Λέει μπράβο κύριε Υπουργέ, πάει καλά η ανάπτυξη. Από εκεί που με λέγανε Υπουργό Υπανάπτυξης, αν θυμάστε το λέει ο Τσίπρα συνέχεια, τώρα θα πρέπει να με λέει Υπουργό Υπερανάπτυξης. Αλλά η γραμμή άμυνας ήταν αυτό δεν αφορά τους Έλληνες. Τι έγινε το Σάββατο? Το Σάββατο ο Μητσοτάκης εξήγησε απλά στον ελληνικό λαό το μείζον. Όταν η οικονομία πηγαίνει καλύτερα του αναμενωμένου, όταν οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλύτερα του αναμενωμένου, όταν οι επενδύσεις τρέχουν καλύτερα του αναμενωμένου, όταν οι εξαγωγές πηγαίνουν καλύτερα του αναμενωμένου, δεν θα κερδίζει μόνο ο επιχειρηματίας που έχει τη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά στο τέλος όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν να εισπράξουν. Εμείς λέμε, αν μυρίζει εκλογές, κύριε Υπουργέ, αυτά που μας λέτε τα ξέρουμε. Μυρίζει εκλογές το κλίμα? Όχι, αυτό είναι το μείζον. Όταν, ακούστε, όταν θα συνδυάσει στο μυαλό του ο μέσος Έλληνας ότι ο ίδιος έχει να κερδίσει από την επιτυχία της χώρας, τότε ο ίδιος θα πιέζει τη δημόσια υπηρεσία να κάνει τη δουλειά του και να μην μπλοκάρει. Οι συνθήκες αυτές θα επικρατούν και την άνοιξη του 2022, κύριε Υπουργέ. Δουλειά του ή τον Υπουργό. Ελάρη. Οι συνθήκες αυτές που περιγράφετε θα επικρατούν και την άνοιξη του 2022. Ας πάμε βήμα-βήμα να ξαναθέσω το ερώτημα του κυρίου Οικονόμου πάλι. Γιατί είναι ορόσημο? Ναι. Γιατί είναι ορόσημο η άνοιξη του 2022? Είναι πριν το καλοκαίρι και λένε πολλοί, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή τα καλοκαίρια δεν σας πολυπάνε, μπορεί να αποφασίσετε να πάτε σε εκλογές την άνοιξη. Λοιπόν, ακούστε. Ρωτήσατε. Εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε το εξής συνήθειο. Το μισό χρόνο με ρωτάτε για ένα σχηματισμό. Όχι εμένα και όλους μας. Αφού γίνεται ένα σχηματισμό, αφήνετε 2-3 μέρες να περάσουν έτσι λίγο για ηρεμία, και αρχίζει η εκλογολογία. Τώρα, μόλις κλείσει η εκλογολογία, θα ξαναρχίσει ένα σχηματισμό. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης και δίνει 3 δις, κύριε Υπουργέ, και λέει περίπου λεφτά υπάρχουν. Αφού εκεί πάει το μυαλό μας. Κυρία Αναστασοπούλου, δεν θα. Μα λεφτά υπάρχουν γιατί τρέξαμε τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τον τουρισμό μας καλύτερα των αναμενωμένων. Και από αυτά δίνουμε, από αυτά που μας περισσεύουν. Και γιατί τα δίνουμε? Γιατί έχει σημασία ο κόμμας πρώτα απ' όλα να έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσει την εισβολή της ακρίβειας που έρχεται από το εξωτερικό. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να χτίσουμε στην Ελλάδα την αλλαγή νοοτροπίας. Οι Έλληνες πρέπει στο σύνολο να υποστηρίζουν τις επενδύσεις, να υποστηρίζουν τις δουλειές. Και λέει λοιπόν η αντιπολίτευση. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης είναι αποτυχημένος, φοβισμένος, αδιόρθωτος, σε αποδρομή, ότι είναι αλαζόν και ότι υπόσχεται μόνο στους κεφαλαιούχους και όχι στους εργαζόμενους, ρωτάει λοιπόν η αντιπολίτευση, σας κριτικάρει η αντιπολίτευση, ότι δεν δώσατε τίποτα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Εντάξει. Μα πάμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, η αντιπολίτευση καλό θα κάνει είναι πριν σχολιάζει να διαβάζει τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Άκουσα χθες τον κύριο Λιόπουλο που είπε ότι από την απαλλαγή της γονικής παροχής, του φόρου γονικής παροχής, κερδίζουν, λέει, πόσοι είναι πάνω από 800.000. Εντάξει, έκανε λάθος αυτό, κύριε Λιόπουλο. Προφανώς. Από λάθος το. αυτό είναι κωμωδία, δεν είναι λάθος. Αυτό είναι κωμωδία, με συγχωρείτε. Είσαι εκπρόσωπος τύπου της αντιπολίτευσης, άμα δεν έχει διαβάσει τα μέτρα, είναι κωμωδία. Προφανώς η κατάρριξη της γονικής παροχής είναι έως 800.000 ευρώ και αφορά όλους τους Έλληνες. Είναι, εν πάση περιπτώσει, το 98%. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά καλό και κοινωνικό μέτρο, γιατί λέει στην ουσία στην ελληνική οικογένεια το σπίτι που το έχει πληρώσει, την περιουσία σου που την έχει πληρώσει, δεν την ξαναπληρώσει για να την δώσει τα παιδιά σου. Είναι πολύ σωστό κοινωνικό μέτρο. Εμείς που πληρώσαμε, μήπως πάρουμε καμία αναδρομικότητα του μέτρου? Δεν θα έχει αναδρομικότητα? Ό,τι πληρώσαμε δηλαδή τώρα. Όσοι πληρώσανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Όλοι οι Έλληνες πήρανε. Όταν μειώνονται, κύριε Πρωτοσάλτη, παραδείγματος χάρη, ο φόρος προστέμενης αξίας στην εστίαση ή στις άλλες κατηγορίες που ανακοινώσαμε, δεν κερδίζουν από αυτό όλοι οι Έλληνες? Ή δημόσιοι πάλι δεν πάνε τώρα να βάλουν? Έτσι. Άρα υπάρχουν μέτρα που είναι πιο εξειδικευμένα. Γιατί δηλαδή, για ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο εκτεθειμένοι στις αλλαγές διεθνούς συγκυρίας που φαίνεται επαναλαμβάνω αυτό το μισθαγόμενο. Άρα να μην περιμένουν κάτι στην επόμενη φάση, τέλη του χρόνου, κύριε Υπουργέ, οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ό,τι ήταν να δοθεί, δόθηκε. Αχ, δεν θέλω να μπαίνουμε έτσι στην κουβέντα. Ό,τι ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ είναι αυτό που θα ισχύσει μέχρι τέλος του χρόνου. Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης θα πάρουν και διπλάσιο από αυτό που προέβλεπαν, διπλάσιο από πέρσι. Άρα οι αδύναμοι συμπολίτες μας θα προστατευτούν ακόμα καλύτερα. Οι νέοι μας θα έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις με 6 μήνες 600 ευρώ επιπλέον στην τσέπη και 600 ευρώ επιχείρηση για να έχει κίνητρο να τους πάρει.
Αυτό είναι φανταστικό μέτρο για να μειωθεί επιτέλους η ανεργία των νέων, που είναι το βασικό μας πρόβλημα. Να σας πω, το μέτρο αυτό το συζητούσαμε με τον Επίτροπο ΣΜΙΔ προχθές στο Υπουργείο, όπου έχουμε φτιάξει ένα πλέγμα μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, που είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στους μήνες που έρχονται. Ήδη η ανεργία μας τώρα είναι χαμηλότερη των τελευταίων 10 ετών, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να πάμε πολύ πιο γρήγορα στην αποκλιμάκωση της ανεργίας. Να ρωτήσω. Και βεβαίως, ναι. Ολοκληρώστε, συγγνώμη. Και βεβαίως, ένα κορυφαίο μέτρο που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, παρότι είναι ίσως και το πιο, αυτό που έχει την πιο μεγάλη σημασία, είναι το κίνητο για τη συγχωνεύση των επιχειρήσεων με τον φόρο flat tax 15% για 3 χρόνια. Και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για τη συγχωνεύση των επιχειρήσεων. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο εθνικό στίχημα για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Γιατί την ανάπτυξη πέραν των άλλων δεν την κάνατε και αυτό που είχε κάνει, δηλαδή θέλω να κάνουμε μια σύγκριση όπως το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Να το κάνετε κομπόδεμα για να μπορούμε να αποπληρώσουμε το χρέος μας. Γιατί το χρέος έχει γίνει διπλάσιο τώρα. Υπάρχουν δύο βασικές. Πρώτα απ' όλα, το χρέος μας δεν έχει γίνει διπλάσιο. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο του χρέους. Πρώτα απ' όλα, η βασική μας διαφορά στην οικονομική πολιτική είναι η εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε καθόλου ανάπτυξη. Επί των ημερών του ανάπτυξη ήταν 0, 0, 8, 1, δεν είχε παραπάνω. Δεν υπήρχε ανάπτυξη επί Τσίπρα. Υπήρχε στην πραγματικότητα ύφεση επί Τσίπρα, υπό την έννοια ότι ο πληθωρισμός ήταν μεγαλύτερος του δίκτυου ανάπτυξης που είχε. Και από πού μάζευε χρήματα, όταν δεν είχε 0. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας φορολόγησε ό,τι κινείται, ό,τι αναπνέει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι τραγουδάει. Και αφού τα φορολόγησε όλα, έφτιαχνε πολύ μεγάλο πρωτογενές πλεώνασμα, πολύ μεγαλύτερο από τους μνημονιακούς στόχους. Και τη διαφορά, ένα κομμάτι της διαφοράς, το μοίραζε τα Χριστούγεννα στους πιο κοινωνικά αδύναμους. Αυτό είναι το μοντέλο οικονομικής πολιτικής του Τσίπρα. Γι' αυτό και προχθές και εδώ στη δεύτερη ομιλία που είχα στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, είπα και από κάτω γελάγαν όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων της Ελλάδος, ότι όταν τον άκουσα προχθές τον κύριο Τσίπρα να λέει σε μένα ότι πρέπει η κυβέρνηση να προλάβει την ακρίβεια και να μην κάθεται ο κύριος Γεωργιάδης άπραγος, γιατί μόνο λέει με τη μείωση των φόρων, είπε ο κύριος Τσίπρας, θα μπορούμε να προλάβουμε την ακρίβεια. Είπα στην ομιλία μου, καλώς ήρθες Αλέξη μου στο φιλελευθερισμό στην ηλικία που έφτασες. Διότι ως πρωθυπουργός μόνο αύξανε τους φόρους. Μπορείτε να μου δείξετε έναν φόρο που μείωσε ο Τσίπρας? Επειδή ούτε λέτε έναν. Για αυτά που έδινε στις γιορτές, ακούω κύριε Υπουργέ όμως και μια κριτική για τους νέους, για παράδειγμα, θα τους δοθεί τώρα 100 ευρώ το μήνα. Ναι, 100 ευρώ το μήνα, μιλά για ψίχουλα η αντιπολίτευση. Καλά, επειδή η αντιπολίτευση θα δώσει περισσότερο από ό,τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να έχει δώσει η αντιπολίτευση ούτε ένα ευρώ. Εντάξει, τώρα είναι ευνοϊκότερο όμως το περιβάλλον της οικονομίας, κύριε. Είναι μια αστεία συζήτηση. Πάμε στο μεγάλο. Το χρέος μας δεν έχει γίνει διπλάσιο. Και όσο οι ρυθμοί της ανάπτυξης ανεβαίνουν άριμοι με αυτούς τους ρυθμούς, πολύ γρήγορα η αποκλιμάκωση θα έρθει με μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή το χρέος μας είναι λόγος χρέους προς το ΑΕΠ. Άρα όσο το ΑΕΠ ανεβαίνει με ταχύτερους ρυθμούς, τόσο ο λόγος θα πέφτει. Όσον αφορά το δεύτερο μας ενδιαφέρει, που είναι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησής του, δηλαδή πόσο μας βαραίνει στον κάθε προϋπολογισμό η πληρωμή των επιτοκίων δανεισμού, αυτό συνεχώς πέφτει, γιατί τι κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αξιοποιώντας το καλό της όνομα στο εξωτερικό? Βγαίνει και δανείζεται χρήματα και αποπληρώνει παλιά ομόλογα, μόνο που τα καινούργια τα δανειζόμαστε με 1%, με 0%, με 0,5%, ενώ τα παλιά που αξιοποιώνουμε με 4% και 5%. Λοιπόν, αυτό το έχει ως αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, ελάτε για να προλάβουμε. Και τόκους. Λοιπόν. Άρα, Άρη μου, εσύ που είσαι σοβαρός άνθρωπος, μην αναμασάς αυτά τα περιχρέους, γιατί είναι με συγχωρείς πάρα πολύ κωμικά. Καλά. Ποιος το κρίνει αυτό? Οι αγορές το κρίνουν, Άρη μου. Ένα λεπτό. Mm-hmm. Αν οι αγορές ανησυχούσαν για το χρέος μας, δεν θα μας δάνειζαν με κάτω από 1%, είναι σωστή απάντηση. Mm-hmm. Άρα εκλογές το 23, κύριε Υπουργέ, για να το κλείσουμε. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει επιτέλους μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το στίχημα αυτής της κυβερνήσεως. Για να γίνουμε σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει το πολιτικό μας περιβάλλον να είναι προβλέψιμο και σταθερό, όπως όλες τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες. Στις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες όμως συγκλίνουν τα κόμματα, κύριε. Πλήττουν αυτή την εικόνα. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, στις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες συγκλίνουν τα κόμματα και κάνουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Η τοποθέτηση χθες του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν έχω να κουβεντιάσω με κανέναν που επιτίθεται ακόμη σε μένα προσωπικά και στην οικογένειά μου. Και στην οικογένειά μου δεν συνιστά μια, πώς θα το πω έτσι, μια άλλη, άλλη στάση σε σχέση με τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες. Ακούστε, πρώτον και κυριότερον, για να έχει συνένεση και συνεργασία πρέπει να θέλουν και τα δύο μέρη. Εδώ, όπως απέδειξε η ελάχιστη περίπτωση του Ναυάρχου Αποστολάκη,
τέτοιου είδους πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ούτε στα μείζωνα. Άρα δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε ποτέ, πρέπει να υπάρχει κανένα ενόχληση συνέχεια με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι είναι τοξικοί πολιτικά. Μισούν τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν έχουν αντιπάλους, έχουν εχθρούς. Άρα κακώς έγιναν οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα. Πάμε όμως τώρα στην ουσία της υποθέσεως. Δεν είμαι βέβαιος, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτα, αγαπητέ μου φίλε Άρη, ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν μας ζηλεύουν που έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με όσο ομολόγου μου μιλάω πια στην Ευρώπη ή με όσο επενδυτές στην Ευρώπη έρχονται, το πρώτο που μιλάνε είναι τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα, που έχετε σταθερές κυβερνήσεις. Έχει αλλάξει η αντίληψη Ευρώπη για το θέμα, να ξέρεις. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μία κουβέντα να μας πείτε και για την αγορά, διότι από σήμερα μπαίνουν άλλοι κανόνες στην αγορά, δυσκολεύουν τα πράγματα, δυσκολεύει η ζωή των ανεμβολίαστων. Τι περιβάλλον θα έχουμε λοιπόν τώρα μπροστά μας? Κύριε οικονόμου, χάσω να σχολιάσω αυτό που ζήσαμε το βράδυ στη ΔΕΘ. Έχω πιάσει αρκετές ΔΕΘ στη ζωή μου. Έχω δει διαδηλώσεις για πολύ σοβαρά θέματα, π.χ. τις πρέσπες, το πιο σοβαρό. Έχω δει διαδηλώσεις από κοινωνικούς εταίρους, από ανθρώπους που διεκδικούν περισσότερα δικαιώματα, μισθούς, διάφορα σημαντικά, λιγότερο σημαντικά. Είδατε και ανεμβολίαστες τώρα αυτή τη ΔΕΘ. Το ότι έζησα τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, 500 από εδώ, 1000 από εκεί, 2000 από εκεί, κατά του εμβολίου. Δηλαδή ότι ένα επιστημονικό ζήτημα που κρίνεται στα εργαστήρια των γιατρών μετατράπηκε σε ένα πολιτικό ζήτημα, όπου μάλιστα δεν μπορούσαν να διαδηλώσουν όλοι αυτοί μαζί. Δεν έγινε μία διαδήλωση. Όταν ρώτησα γιατί δεν κάνουν μία διαδήλωση, μου είπε η αστυνομία, γιατί αν δοθούν αυτοί μαζί θα πλακώσουν ένα τον άλλον. Μισούνται και μεταξύ του. Μια από άλλες αφετηρίες. Λοιπόν, άρα είναι οι ακροαριστεροί αντιεμβολιαστές, οι ακροδεξιοί αντιεμβολιαστές ή κάποια από ομάδες, αλλά από ομάδες μεταξύ τους. Πώς θα το αντιμετωπίσετε τώρα το κλίμα αυτό? Αυτοί, κύριε Υπουργέ, είναι ο σκληρός πυρήνας, δεν πολύ ενδιαφέρουν. Το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας πώς θα το πείσετε? Εγώ θέλω να είμαι Μπορείτε να πάτε σε υποχρεωτικότητα οριζόντια? Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Θα κάνουμε αυτό που θα μας υποδείξουν οι γιατροί κατά τον κίνδυνο της επιδημίας. Ούτως ή άλλως ιατρικό ζήτημα είναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, η επιδημία δείχνει να έχει κάποιες τάσεις αποκλιμάκωσης, αλλά τα μέτρα που έχουμε πάρει φαίνεται να αποδίδουν. Δυστυχώς, αυτό που πριν την αποκλιμάκωση, να ξεκαθαρίσω, συνοδεύεται με κάθε μέρα με πολλούς θανάτους ανεμβολίας των συμπολιτών μας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, πονάω που πεθαίνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα, ξέροντας ότι οι άνθρωποι θα ζούσαν και πεθαίνουν γιατί έχουν πέσει θύμα μιας συνωμοσιολογίας ή ενός φόβου. Άρα, αν σας πούνε οι γιατροί, κύριε Υπουργέ, αν σας πούνε οι επιστήμονες, να μην το αφήσουμε αυτό. Αν σας πούνε οι επιστήμονες μέσα στο χειμώνα ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία, θα τα κλείσετε? Δεν πρόκειται να κλείσει ξανά η οικονομία μας και η ζωή μας κατά κανένα τρόπο. Ο λόγος οριζόντια είναι ότι ούτε τα σχολεία. Για τα σχολεία σας ρώτησα. Ακριβώς. Μπορεί κάποιο σχολείο μεμονωμένο προφανώς, αν κρίνουμε εκεί ότι υπάρχει πρόβλημα, να ληφθούν μέτρα κατά την απόφαση θα πάρει η Υγειονομική Επιτροπή και η Υπουργός Παιδείας. Αλλά γενικά μέτρα δεν πρόκειται πια να υπάρξουν. Η Ελλάδα φεύγει από την πανδημία. Μες. Το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα φεύγει από την πανδημία. Φεύγει. Το ερώτημα είναι πόσοι ακόμα θα πεθάνουν και πόσοι ακόμα θα ταλαιπωρηθούν, επειδή ακριβώς αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν, νομίζοντας ότι με το να μην εμβολιαστούν κάνουν πηγή αντιπολίτευση. Κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα. Θέλω να πω στους συμπολίτες μου αυτούς. Ότι πραγματικά κάνουν μεγάλο λάθος που μετατρέπουν σε πολιτικό ζήτημα ένα ιατρικό ζήτημα. Πρέπει να αφήνουμε την πολιτική έξω από το κομμάτι των εμβολιασμών. Δεν εμβολιαζόμαστε για να δείξουμε ποιο κόμμα προτιμάμε. Εμβολιαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη δική μας ζωή και τη ζωή των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε πολύ καλά.